Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη Τρίτη. Σήμερα 23 Απριλίου μαζί σας μέχρι και τις 7.30 όπως κάθε μέρα η εκπομπή αυτοδιοικητικά. Θα δούμε ρεπορτάζ και θέματα που έρχονται από Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια θα φιλοξενήσουμε υποψηφίους, δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους από διάφορες παρατάξεις και για το Δήμο Θεσσαλονίκη, στην Περιφέρεια φυσικά Κεντρικής Μακεδονίας. Πρωτίστως όμως θα καλησπέρισουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας τον Χρήστο τον Χατζημίση. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε, Χρήστο, με μια ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, βιώσιμη αστική κινητικότητα, τα σχέδιά του και τι είναι στην ουσία. Οι ομιλητές σε αυτή την ημερίδα να πούμε ότι επεσήμαναν προβλήματα που εντοπίζονται στις διαδικασίες ανάθεσης των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας από τη μη επίσημη έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών έως το γεγονός ότι η σύνταξη από κάθε Δήμο εντάσσεται στις γενικές υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις αντί για τις τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, γύρωντας ακόμα και ζητήματα νομιμότητας της διαδικασίας. Τώρα υπογράμμισαν ότι η σύνταξη αυτών των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας απαιτεί εξειδικευμένους επιστήμονες με ειδικότητα συγκοινωνιολόγου, μηχανικού και εμπειρία σε μελέτες κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Ενώ στην ομάδα πρέπει να συμμετέχουν μελετητές με ειδικότητα σε πολυδομικές μελέτες και το αντίστοιχο μελετητικό πτυχίο. Οι δε διακηρύξεις των σχεδίων πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται από τον φορέα χρηματοδότησης και σε κάθε περίπτωση που ο φορέας δεν χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, προτάθηκε ο έλεγχος της διακήρυξης να γίνεται από επιτροπή που θα συστήσει το Υπουργείο Υποδομών και στην οποία πρέπει να συμμετέχουν και οι μηχανικοί. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας δεν είναι απλώς αποτελέσματα μελετών που εξυπηρετούν στόχους κάθε δημοτικής αρχής, αλλά μια συμμετοχική διαδικασία που ενώνει τους διαχειριστές της πόλης με τους φορείς, τους εξειδικευμένους επιστήμονες, τους πολίτες και τους επιχειρηματίες. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Κεντρική Μακεδονία εξελίσσεται ένα σχέδιο δράσης που αναλύεται σε δύο βασικά επίπεδα. Σε περιφερειακό, που αφορά στη συγκρότηση ενός μηχανισμού υποστήριξης των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με τη μορφή ενός κέντρου υποστήριξης, και σε μητροπολιτικό επίπεδο, με ένα παρατηρητήριο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Χρήστο, τώρα στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Δήμο Αριστοτέλη έχει παρουσιάσει την πρότασή του στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα ο υποψήφιος Δήμαρχος Αριστοτέλη Αργύρης Τσακνής. Πολύ συγκεκριμένα για ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό του Δήμου Αριστοτέλη, τα αρχαία στάγυρα. Και όταν λέμε αρχαία στάγυρα, πρέπει πρωτίστως να δούμε τι εννοούμε ακριβώς, ποια ήταν και ποια είναι και η ιστορία της περιοχής. Να κάνουμε λοιπόν μια ιστορική αναδρομή. Mm-hmm. Τα αρχαία στάγυρα, γενέτερα του Πάνσοφου Αριστοτέλη, βρίσκονται νότιο-ανατολικά του σημερινού οικισμού της Ολυμπιάδας. Η Ολυμπιάδα ακτίστηκε από πρόσφυγες που ήρθαν από την Αγία Κυριακή της Μικράς Ασίας το 1923. Η ονομασία προϋπήρχε της εγκατάστασης των προσφύγων και σύμφωνα με την παράδοση προήλθε από τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία λέγεται πως είχε εξορίσει εκεί ο βασιλιάς Κάσανδρος. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα αρχαία στάγυρα το 384 π.Χ. όταν κατέφυγε στη Χαλκίδα, όπου και πέθανε σε ηλικία 63 ετών. Οι συμπατριώτες του μετέφεραν στα στάγυρα την τέφρα του μέσα σε χάλκινη ιδρία και την εναπόθεσαν σε τάφο ηρώο που ονόμασαν Αριστοτέλειον. Mm-hmm. Έκτοτε οι συνελεύσεις των αρχόντων για σημαντικά θέματα γίνονταν εκεί, προκειμένου να εμπνέονται από το πνεύμα του. Οι σταγυρίτες θέσπισαν προς τιμή του ετήσια γιορτή, τα Αριστοτέλεια, σε μια προσπάθεια να βίωσης της γιορτής αυτής. Τα τελευταία 20 χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνει διάφορες καλλιτεχνικές και πνευματικές εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο. Και θα πρέπει να πούμε ότι τα αρχαία στάγυρα ήρθαν στο φως χάρη στη συστηματική έρευνα που πραγματοποίησε ο αρχαιολόγος κ. Σισμανίδης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, το σύνολο των κτισμάτων της πόλης, ενώ τα νεκροταφεία, αν και έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν ερευνηθεί ανασκαφικά. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί και εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης του χώρου και σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της πόλης έχει αναδειχθεί και είναι επισκέψιμο. Τώρα, τα αιτήματα. Να δούμε ακριβώς ποιος είναι και ο σχεδιασμός, τι έκανε μέχρι σήμερα ο Δήμος και ποιος είναι ο σχεδιασμός. Το βασικότερο όλων είναι η ένταξη των αρχαίων σταγύρων στον κατάλογο μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά επίσης υπάρχει και το άλλο αίτημα για τη λειτουργία υποδομών, εκδοτήριο εισιτηρίων, χώρο πώλησης αναμνηστικών ειδών και χώρους υγιεινής που υπάρχουν ήδη στο χώρο και οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες. Επίσης είναι η επανεκκίνηση της ανασκαφικής έρευνας ώστε να έρθουν στην επιφάνεια όλες οι πτυχές
της ιστορικής αλήθειας και να προσθεθούν νέοι θησαυροί στην ήδη πλούσια κληρονομιά του τόπου αυτού. Η Δημοτική Αρχή τώρα έχει από το 2018 τον Ιούνιο προβεί σε μια καθοριστική κίνηση για την ανάδειξη της περιοχής, καθώς υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την ίδρυση Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγύρων ο Αριστοτέλης. Το οποίο θα περιλαμβάνει, Χρήστο, πώς θα είναι και ποια είναι η δομή του, όπως σχεδιάζεται και τι θα περιλαμβάνει, να δούμε. Το κέντρο λοιπόν αυτό θα ανεγερθεί σε έκταση 300 στρεμμάτων πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο και μέσα στα όρια της κοινότητας Ολυμπιάδας και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεδριακούς χώρους, ξενώνες, μουσείο και βιβλιοθήκη. Σκοπός του βέβαια θα αποτελεί η μελέτη και η προβολή του αριστοτελικού έργου σε διεθνές επίπεδο. Τα αρχαία στάγυρα με το Διεθνές Πνευματικό Κέντρο Αρχαίων Σταγύρων, το Άλσος του Αριστοτέλη και το Πολυλειτουργικό Κέντρο Αριστοτελικής Εκπαίδευσης στη Στρατονίκη αποτελούν ένα δυναμικό τρίγωνο που εντάσσεται στη ζώνη Αριστοτέλεια Πολιτεία του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Αριστοτέλη. Το Άλσος του Αριστοτέλη με τα αρχαία στάγυρα θα συνδέονται μέσα από μια μοναδική πιστοποιημένη και χαρτογραφημένη περιπατητική διαδρομή, την οποία σχεδίασε η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Χαλκιδικής. Να πούμε ότι ο υποψήφιος δήμαρχος Αριστοτέλη Αργύρης Τσακνής τόνισε ότι είναι η δέσμευσή του η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας τόσο για την αποκάλυψη και προστασία του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου των Σταγύρων, όσο και για την ταχύτερη κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγύρων. Μα κάνει να το δούμε να λειτουργεί πολύ σύντομα, Χρήστο. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και σε πολύ πολύ σύγχρονα, σε σχέση με το Αριστοτελικό Κέντρο και τα αρχαία στάγυρα. Έχουμε μία έρευνα που πλέον δείχνει ξεκάθαρα τι θέλουν οι Θεσσαλονικοί όσον αφορά τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια που βλέπουμε από γνωστή εταιρεία να κυκλοφορούν στους δρόμους, αλλά και κάτω από πιο θεσμικό πλαίσιο. Και η οποία έρευνα βεβαίως μας εκπλήσει για τα αποτελέσματά της, για το τι θέλουν και τι χρησιμοποιούν οι Θεσσαλονικοί για την μετακίνησή τους. Φαίνεται λοιπόν ότι βλέπουν τα ηλεκτρικά πατίνια θετικά στους δρόμους της πόλης, όπως έδειξε η έρευνα αυτή. Συγκεκριμένα 32% των ερωτώμενων έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον για μία φορά για να κάνουν βόλτα με ηλεκτρικό πατίνι και από αυτούς το 67% έκρινε θετική την όλη εμπειρία. Οι περισσότεροι χρήστες μένουν μόνιμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είναι στις ηλικίες 17 έως 23 ετών. Αυτό είναι το προφίλ των χρηστών. Mm-hmm. Όμως, εντυπωσιακό είναι πως στις ηλικίες 27 με 40 είναι οι περισσότεροι που διασκέδασαν με τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού. Ο φόβος για το πιθανό ατύχημα είναι ο κύριος λόγος που δεν έχει χρησιμοποιήσει ο κόσμος ηλεκτρικά πατίνια. Και αυτό φαίνεται και στην ερώτηση για το τι θα έκανε για τα πατίνια ο κάθε ερωτώμενος αν ήταν δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπου 31% θα έβαζε αυστηρούς κανόνες χρήσης, 31% θα άλλαζε την πόλη και τους δρόμους για να κινούνται τα πατίνια, 19% θα έκανε δωρεάν μαθήματα χρήσης και 10% έδινε δωρεάν προστατευτικά είδη στους χρήστες. Άρα η έρευνα λέει ότι πάνω από τους μισούς θα έκαναν κάτι σχετικό με την ασφάλεια των ηλεκτρικών πατινιών κατά τη χρήση τους. Έτσι. Βέβαια, η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες παραμέτρους, όπως είναι τα ποδήλατα σε σχέση με τα αστικά, τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας και τι πιστεύουν πάνω σε αυτό το θέμα. Τι θέλουν δηλαδή για τη μετακίνησή τους, με λίγα λόγια. Και εδώ νομίζω είναι μια έκπληξη, τουλάχιστον από αυτά που πιστεύαμε ότι ισχύει. Το ΝΟΑΣΤ φαίνεται ότι χρησιμοποιεί το 49% των ερωτώμενων ως κύριο μέσο μετακίνησης εντός της πόλης. Μόνο το 22% χρησιμοποιεί αυτοκίνητο, 16% τα πόδια, 7% μηχανή και 4% ποδήλατο. Μικρός αριθμός για το ποδήλατο. Μικρός αριθμός για τα αυτοκίνητα, θα έλεγα εγώ. Ένα 22% αυτοκίνητο δεν νομίζω να είναι ένα 22% αυτών που κυκλοφορούν στην πόλη καθημερινά. Βέβαια, είναι συγκεκριμένο και το target group της συγκεκριμένης έρευνας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ποδήλατο θεωρείται ως ιδανικό μέσο για όλες τις ηλικίες. Και στην επόμενη ερώτηση, οι ερωτώμενοι απάντησαν τι περιμένουν από τον ή την νέα δήμαρχο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη βιώσιμη μετακίνηση στην πόλη, όπου 57% περιμένει βελτίωση του ΟΑΣΤ, 21% θέλει νέους ποδηλατοδρόμους, 11% θέλει υποστήριξη σε πρωτοβουλίες όπως τα ηλεκτρικά πατίνια και 4% θέλει ενίσχυση του συστήματος πάρκινγκ θέση. Το πόσο της εκατό χρησιμοποιεί, το 22% λοιπόν χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και το 4% ποδήλατο. Από αυτούς και το 4% ποδήλατο και το 4% όσων χρησιμοποιούν αυτοκίνητο θέλει ενίσχυση για το παρκάρισμα, του συστήματος παρκαρίσματος. Ακριβώς. Μάλιστα. Ή ενδεχομένως θέλει περισσότερους χώρους για ελεύθερο πάρκινγκ. Έτσι.
Τώρα, Χρήστο, πάμε να δούμε τα νέα που έρχονται από το Υπουργείο σε σχέση με το πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έχουμε την χρηματοδότηση πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων για την ενεργειακή τους αναβάθμιση σε ολόκληρη τη χώρα. Θα δούμε συγκεκριμένα όμως εμείς τι παίρνουν δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας για να αναβαθμίσουν επίσης συγκεκριμένες υποδομές. Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι 60 εκατομμύρια ευρώ που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 58 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Όπως είπαμε, αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, η δράση αυτή χρηματοδοτεί επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, όπως επεμβάσεις επί του κελίφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και αλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα λέβητα σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντικατάσταση παλιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα και τα λοιπά. Επίσης, δράσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παραγόμενης θερμικής ενέργειας ή και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή ψύξης. Όπως είπες, θα αναφερθούμε στη δικιά μας περιφέρεια, στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου και γυμναστηρίου άρσης βαρών ΔΑΚ Πηλέας, στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυγύρου στο Δήμο Πολυγύρου 1,3 εκατομμύρια. Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου και περιβάλλοντος χώρου Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού Δήμο Αριστοτέλη 1,08 εκατομμύρια. Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσας στο Δήμο Έδεσας 998.000. Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαία στο Δήμο Αλμοπίας 2 εκατομμύρια. Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου Δήμου Πίδνας Κολυνδρού 395.000. Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Σικαιών του Δήμου Νεάπολης Σικαιών 901.000. Παρεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Σκύρου 693.000. Στην Άουσα, ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου 704.000. Mm-hmm. Στο Δήμο Καλαμαριάς, αναβάθμιση υποδομών και υλοποίηση μέτρων ασφαλείας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 194.000. Στο Δήμο Σερών, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού κολυμβητηρίου 1,9 εκατομμύρια και ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Παύλου Μελάς με εφαρμογή δράσεων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 516.000 ευρώ περίπου, στα περίπου όλα τα ποσά. Τα πιο πολλά λεφτά βέβαια πάνε στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη τα 2 εκατομμύρια και στο Δήμο Αλμοπίας ένα ανάλογο ποσό και κάτι λιγότερο, πολύ λιγότερο από 2 εκατομμύρια, 1.979 είναι για τις αίρες. Εκεί εντοπίστηκαν φαίνεται και οι μεγαλύτερες ανάγκες βάσει των μελετών που έγιναν και κατατέθηκαν. Άρα λοιπόν οι εγκρίσεις αφορούν τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Στην αγορά τώρα την Πασχαλινή, Χρήστο, για να δούμε και το επόμενο ρεπορτάζ. Ποιος μπαίνει στη διαδικασία από τη Μεγάλη Τρίτη να κάνει τις αγορές του και κυρίως όσον αφορά τα κρέατα και τα τρόφιμα? Νομίζω ότι όλοι περιμένουν την τελευταία στιγμή, δηλαδή το μεγάλο Σάββατο, αν και είναι πολλοί και αυτοί που προνοούν και θέλουν να επιλέξουν από νωρίς το τι ακριβώς θα πάρουν για το πασχαλινό τραπέζι τους. Πάντως, σίγουρα αυτές τις μέρες που η αγορά είναι ανοιχτή, όλες τις μέρες και όλη την ημέρα, με το πασχαλινό ωράριο, γίνονται οι διερευνητικές βόλτες των καταναλωτών. Πηγαίνουν, βλέπουν και στη συνέχεια θα αποφασίσουν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι περιμένουν την τελευταία στιγμή, μήπως και πέσουν οι τιμές περισσότερο. Έτσι, είναι πολύ χαμηλές όμως ήδη σύμφωνα με τον εμπορικό κόσμο στο καπάνι. Οι ίδιοι οι έμποροι ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να πάνε πιο από κάτω. Mm-hmm. Είναι σχεδόν σε περσινά επίπεδα, ίσως και πιο χαμηλά από περσινά επίπεδα κάποιες τιμές στα αμνοερήφια, στα κρέατα γενικώς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι αναφέρουν όσον αφορά το πώς πάει η κίνηση στο καπάνι και αν περιμένουν να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον.
Τίποτα δεν θυμίζει τις παλιές καλές ημέρες στην αγορά του Καπάνη εν όψη του Πάσχα και οι καταναλωτές δείχνουν προς το παρόν διστακτική, γεγονός που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στους εμπόρους. Μηδενική κίνηση, καθημερινές είναι. Και αυτή τη στιγμή δεν πουλάμε κρέας, τουρσί πουλάμε. 1 ευρώ, 3 ευρώ, 7 ευρώ, αυτή είναι η κατανάλωση. Η αγορά εδώ δικιά μας έχει πια ταλαιπωρηθεί, έχει καθίσει γενικά. Δεν υπάρχουν πολλά χρήματα ο κόσμος να διαθέσει για να ψουνίσει. Και σε τελευταία στιγμή να πάρει το δώρο του και μετά να κάνει την αγορά του. Άρα το δώρο θα φέρει την Ανάσταση. Μάλλον και κάτι έτσι. Φαίνεται. Με την οικονομική αδυναμία τους οι πολίτες κάνουν την έρευνα αγοράς και μετά βάζουν το χέρι στη τσέπη καθώς τα χρήματα είναι λιγοστά. Κίνηση πεσμένη πολύ. Οι έμποροι προσπαθούν να προσελκύσουν τους καταναλωτές με δέλεαρ τις καλές τιμές και την ποιότητα των προϊόντων τους. Αν πληρωθούν και πάρουν λεφτά θα ψουνίσει ο κόσμος. Περιμένουμε τους συνταξιούχους. Κάθε μήνα έτσι γίνεται. Και εμείς κυμαίνονται περίπου τα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και από τι θα επηρεαστεί? Θα επηρεαστεί από πολλά πράγματα. Αν θα έχει ο κόσμος λεφτά, το κυριότερο βασικά είναι αυτό. Και πέρσι και φέτος το ίδιο. Η πελατεία είναι ίδια. Οι τιμές είναι ίδιες. Ο κόσμος. Ευχαριστημένος. Οι τιμές είναι περίπου γύρω στο 6,5 ευρώ αρνί ή κατσίκι ντόπιο ελληνικό. Ανάσταση θα φέρει το δώρο εδώ στην αγορά. Ελπίζουμε με το δώρο να υπάρξει ανάσταση. Διότι κακά τα ψέματα όλος ο κόσμος ζορίζεται με το οικονομικό ζήτημα. Κάποιοι ήδη έχουν κάνει τις παραγγελίες τους, οι περισσότεροι όμως θα προτιμήσουν τις τελευταίες ημέρες. Ο κόσμος περιμένει να πληρωθεί να ψωνίσει. Αυτό. Φράγκα. Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει φράγκα. Βλέπουμε, κοιτάζουμε, έρευνα κάνουμε. Και μετά θα πάρουμε. Πώς βλέπετε τις τιμές? Καλές είναι, πάρα πολύ ωραίες τιμές. Ολόκληρο, πήρα ήδη. Οι παραγγελίες πάντως είναι αρκετά περιορισμένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια και το δώρο του Πάσχα αναμένεται να τονώσει την αγορά. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Καπάνι της Θεσσαλονίκης, ας δούμε τι συμβαίνει στις τοπικές αγορές σε κάποιες περιοχές της περιφέρειας, όπως για παράδειγμα η πρωτεύουσα της Χαλκιδικής, ο Πολύγυρος. Εκεί υπάρχει αναπτυγμένη τοπική αγορά, ωστόσο όμως δεν έχει και αυτή την γνώριμη κίνηση που είχε στο παρελθόν. Ας δούμε στο βίντεο τι αναφέρουν οι έμποροι και οι καταναλωτές. Κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά ήταν τα σημάδια όσον αφορά την κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2019 στην αγορά του Πολυγύρου. Πολλοί από τους επαγγελματίες βίωσαν, όπως είπαν, μία από τις χειρότερες περιόδους, καθώς ήταν τους τζίρους τους να σημειώνουν πτώσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δυστυχώς δεν μπήκε καθόλου καλά ο χρόνος. Δηλαδή, μιλάμε για μαύρο χάλι. Τα πράγματα δεν πάνε καλά και ελπίζουμε σε ανάσταση γρήγορη, προώρη. Γιατί αλλιώς. Κόσμος στηρίζει την αγορά του. Πιστεύω ότι ναι, σε γενικές γραμμές στηρίζει. Βέβαια, έχουμε το κακό όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα ότι είναι κοντά η Θεσσαλονίκη. Είναι αστικό κέντρο μεγάλο, είναι πολύ μεγαλύτερη αγορά. Δυσκολεύει την κατάσταση, αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές φαντάζομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι ναι, ότι οι άνθρωποι εδώ στηρίζουν τον τόπο τους. Δεν έχουμε κίνηση, παιδιά. Φέτος είναι χειρότερη χρονιά της κρίσης, δηλαδή από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση, εμείς φέτος βιώνουμε τη χειρότερη χρονιά. Δεν έχουμε δουλειά καθόλου. Δηλαδή τα μαγαζιά μας είναι άδεια. Γεμάτα μαγαζιά και ο κόσμος δεν περπατάει. Τι να σας πω. Η αγορά στον Πολύγυρο ήταν πάντα προβληματική, αλλά τώρα το τελευταίο τετράμινο είναι μηδενική. Τα μαγαζιά τα κρατάμε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Άλλοι πάλι, αν και παραδέχονται πως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, παρόλα αυτά είδαν κάτι να κινείται στα καταστήματά τους και ευελπιστούν η κατάσταση να πάει προς το καλύτερο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και θα ανέβει ο τουρισμός, αφού παραδέχονται πως οι κάτοικοι δεν στηρίζουν ιδιαίτερα την τοπική αγορά. Το πρώτο τρίμηνο του 19 θα έλεγα ότι είναι ελαφρώς καλύτερο από το προηγούμενο. Όχι κάποια τεράστια διαφορά, αλλά αν μη τι άλλο υπάρχει μια σταθεροποίηση της αγοράς. Και ίσως μια μικρή άνοδο θα μπορούσαμε να πούμε. Τώρα όσον αφορά για το καλοκαίρι, πάντα περιμένουμε κάποιον επιπλέον κόσμο σαν νομός τουριστικός. Βέβαια δεν είμαστε αμυγός τουριστική περιοχή σαν Πολύγυρος, αλλά επηρεαζόμαστε άμεσα από το τουρισμό της Χαλκιδικής. Καθόλου ενθαρρυντικά, είναι πάρα πολύ πεσμένα τα πράγματα. Εντάξει, βέβαια είμαι και ένα καινούργιο μαγαζί, αλλά γενικά είναι πεσμένη η αγορά και το ακούω δηλαδή και από άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι βλέπουν πολύ μεγάλη πτώση.
Όσον αφορά τον κόσμο εδώ πέρα, στηρίζει την τοπική αγορά? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είναι δίπλα η Θεσσαλονίκη, είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός, οπότε είναι ένας λόγος για να φύγουν πολύ πιο εύκολα από την τοπική αγορά. Η εικόνα δεν μπορώ να πω ότι είναι ενθαρρυντική, παιδιά. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το ότι είμαι 44 χρόνια επαγγελματίας, δραστηριοποιούμε σε αυτό το αντικείμενο. Είναι δική μου η επιχείρηση. Οπότε είναι για πρώτη χρονιά που δεν ήταν η αναμενόμενη κίνηση. Η αγορά του Πολυγύρου έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις ώστε να μπορέσει να γίνει πιο ελκυστική. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ευελπιστούν στη λειτουργία του μουσείου που έχει αναγερθεί εκεί, καθώς θεωρούν πως θα προσελκύσει αρκετό κόσμο και έτσι θα μπορέσει να αναβαθμιστεί η αγορά. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση φυσικά και για τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και τις τοπικές αγορές, αλλά και για κάθε μέρος στην περιφέρεια, κάθε μικρή πόλη της περιφέρειας, είναι οι κάτοικοι να στηρίζουν τις τοπικές αγορές και να μην φεύγονται και να μην ξενιτεύονται κυριολεκτικά για τα ψώνια τους. Εκεί που μπορούν και θέλουν να στηρίζουν τις τοπικές αγορές έτσι ώστε να είναι βιώσιμες. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα καλησπερίσουμε και τους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους που είναι οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι για σήμερα. Σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.